Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει κι εσείς το βιβλίο του δημοσιογράφου του Δημήτρη Αλικάκου, Λύτρωση περί του Αγίου Φωτός. Κυκλοφόρησε το 2019 και έγινε μείζο ζήτημα. Και γεύσαν και πολλά πράγματα και από, και από τα αεροσόλυμα και γενικά. Προέκυψε ένα ζήτημα. Εσείς τι πιστεύετε για αυτό το τελετουργικό? Δηλώνω ευθέως και ξεκάθαρα ότι το Άγιο Φως είναι μία τελετή, δεν είναι θαύμα. Επαναλαμβάνω, είναι τελετή και όχι θαύμα. Ναι. Πού το στηρίζω? Πέρα από τις ομολογίες αγιοταφητών πατέρων, όπως ήταν του Σκευοφύλακα που είπε στον Αλικάκη και έγινε ολόκληρο θέμα, όπως είναι του Γερασό Θεοφάνη, ο οποίος μπροστά στον Παράγιον Τάφο εξηγεί στον κόσμο γιατί δεν είναι θαύμα και ότι είναι τελετή, αλλά και το ίδιο το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων δεν αναφέρεται σε ένα θαύμα. Αναφέρεται στην τελετή αφής του Αγίου Φωτός. Άμα διαβάσει κανένα την ευχή που λέει ο Πατριάρχης την ώρα που βρίσκεται μέσα στον Παράγιον Τάφο, δεν υπάρχει πουθενά αναφορά σε κάποιο θαύμα ή σε έναν θαυμαστό γεγονός ή κατέρχεται η φωτιά από τον ουρανό κτλ. Επίσης, να πούμε ότι η Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων δεν πήρε ποτέ τις απόφαση ή έδειξε προς τα έξω ότι συμφωνεί ότι πρόκειται για ένα θαυμαστό γεγονός. Τρίτο, κανένας πατέρας της Εκκλησίας δεν ασχολήθηκε σοβαρά με το Άγιο Φως. Τέταρτον, το Άγιο Φως έγινε γνωστό όχι από τους Ορθόδοξους, από τους σταυροφόρους οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν με την τελετή και άρχισε από εκεί να δημιουργείται ο μύθος του θαύματος που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Και να πω κάτι συγκλονιστικό που επιβεβαιώνει που έσχεσαι με την Εκκλησία της Κύπρου. Όταν ο Μακάριος φιλοξενούσε μητροπολίτες από τα Ιεροσόλυμα, οι Μητροπολίτες από τα Ιεροσόλυμα του είπα ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται για θαύμα και τότε ο Χορεπίσκοπος που ήταν μαζί του απογοητεύτηκε ο άνθρωπος τόσο πολύ που πήγε σε έναν άνθρωπο σπίτι του να ηρεμήσει και να ησυχάσει και του έλεγε αυτή την πραγματικότητα και όταν είπα δημόσια ότι δεν πρόκειται για θαύμα ο άνθρωπος αυτός μου έστειλε επιστολή και μου λέει «Κύριε Κυριακού, σας γνωρίζω αυτό το γεγονός το οποίο είναι γνωστό με τον Νικαίας Γεώργιον, μετά Μητροπολίτη Νικαίας».